Spurs μας από το Μενίδη, Μπασκετάκι Αρίνα. Εδώ είμαστε να δούμε τη ματσάρα απέναντι στη Λιμός και τους West Kings, ανεβασμένες οι δύο ομάδες. Και τους West Kings δεν έχουμε από πολλά, 5 σερι νίκες. Μετά την ήττα στην πρεμιέρα του Chicago Bulls για τη Λιμός. Στο 4-3, αλλά με ανεβασμένη από τις τελευταίες αγωνιστικές. Νίκη με τους Reload την προηγούμενη αγωνιστική, σκράτησε μόλις 48 πόντους. Οι West Kings κέρδισαν και εκείνη τους Reload 77-74. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. 8η αγωνιστική για την Elite. 4-3 Λιμός. Στο 5-1 ένα παιχνίδι λιγότερο West Kings. Οι West Kings έχουν έρθει χωρίς τον Μαρφαντά, ο οποίος είναι καραντινάτος. Έχουμε το πρώτο καλάθι για τους West Kings με τον Πεζούλα. Παναστόπουλος, ο Δαβιλάς, ο Συχνέος, Καραμούζας και ο Παπαδόπουλος είναι για τη Λιμός για αρχική πεντάδα. Ο Γεωργούσης, ο Πεζούλας του σκόραρε, ο Βίτας. Άστοχο τώρα ο Καραμούζας, ο Δαβιλάς, ο Συχνέο. Ο Σταματόπουλος και ο Αναστόπουλος, ο Γιώργος για τους West Kings. Έχουμε δύο Αναστόπουλους αντίπαλοι όμως. Λοιπόν, πολύ καλές εμφανίσεις σε σερί από τους West Kings, θετικά αποτελέσματα. Ο Αναστόπουλος θα πάρει θετικό rebound, θα στοχίσει. Συχνός μαζεύει να τρέξει τη Λιμό στον εμβιασμό. Στον Καραμούζα θα σταματήσει, θα εκτελέσει, θα κερδίσει φάουλ από τον Αναστόπουλο. Θα πάει στις βολές για τους πρώτους πόντους του Λιμός. Πριν το παιχνίδι με τους Reload ήταν από τους Uncle Drew. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησαν φοβερά. Με τον Σταμάτη να κάνει φοβερό πρώτο δεκάλεπτο από ό,τι θυμάμαι. Τελικά δεν θα πετύχουν τους πρώτους τους πόντους. Παράμε το 2-0. Γιώργος θα βρει το Σταυρόπουλο. Τον West King. Ο Παπαδόπουλος θα κερδίσει φάουλ, πολύ ωραία επαναφορά. Το φάουλ ο Παπαδόπουλος, δύο φορές για το ψηλό. Ο Πατήστας ορίεται από τον πάλι του. Για τρεις ο Παπαδόπουλος θα στοχίσει, επιθετικό rebound μέσα από τέσσερις ο Καραμούζας. Δεν κατάφερε ο Πεζούλας να συγκρατήσει την μπάλα, θα παραμείνει η κατοχή στη Λιμός. Ωραία επαναφορά τώρα για τη Λιμός, ο Παπαδόπουλος όμως θα στοχίσει, ο Καραμούζας παλεύει για ένα rebound. Κατοχή για West Kings από τα χέρια του Καραμούζα, μπάλα εκτός. 0-3 στα πρώτα 2 λεπτά και κάτι. Γιώργος κατεβάζει. Ωραία, ο Πεζούλας θα σκοράρει τον νέο καλάθι. Πέντσο Δαβιλά. 0-5. Να δούμε την απάντηση της Λιμός. Συφνέος θα βγει από τα σκριν. Πεζούλας πολύ καλή άμυνα πάνω του. Θα τον περάσει όμως ο Συφνέος, ο οποίος θα σκοράρει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του. Μετά από 3 λεπτάκια, 2-5.
αστοχήσει αντίπαλο τον Αναστόπουλο. Βγει μπάλα στο Δαβιλά, θα πάρει το τριποντάκι, δεν θα σκοράρει. Μασέρι όμως ο Αναστόπουλος την μπάλα. Δεν μπορεί όμως να περάσει τον Παπαδόπουλο. Πάλι φτάνει στον Βίτα για 3, θα στοχίσει. Το rebound ο Πεζούλας από τα 4 μέτρα. Η μπάλα δεν θα του κατηγορεί. Ο Τσεμπέρης λέει ότι ετοιμάζεται για αλλαγή να μπει στο μάτς. Και ο Κυρμίζογλου κάνει διατάσεις τώρα στο γήπεδο. Ο Αναστόπουλος θα πετύχει το καλάθι και θα δώσει το πρώτο προβάδισμα για τη Λιμός. Μέσα σε 1,5 λεπτό θα πετύχουν 3 καλάθια, 6-5. Ο Βίτας θέλει να παίξει με το ψηλό οι West Kings. Πεζούλας θα πάρει το τριποντάκι, θα στοχίσει. Μάζεψε ο Καραμούζας, η Κνέος θέλει να τρέξει τη Λιμός. Θα βρει τον Παπαδόπουλο πολύ ωραία, ο οποίος θα σκοράρει στον ενδιασμό. Ωραίο καλάθι. Γρήγορη επίθεση για την Λιμόζ. 8-5 στα πρώτα 5 λεπτά. Πεζούλας. Τριποντυρίζει, αλλά είναι κλεισμένος. Ο Γιωργούς από την κορυφή θα ισοφαρίσει. Τρίποντο, εύστοχο για τον Γιώργο στο μάτς. 8 όλα. Βαβιλάς. Αναστόπουλος θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Τώρα και έχουμε αλλαγή. Ο Πεζούλας θα κάτσει. Θα μπει ο Κυρμίζογλου. Μπει και ο Τσεμπέρης στη θέση του Αναστόπουλου. Τώρα το μάτς. Γιώργος, πολύ ωραία, έχει μαρκαριστεί. Το ψηλό, ψηλός θα κοπεί χωρίς φάουλ. Ο Παπαδόπουλος έδωσε στον Αναστόπουλο. Συχνέως στην Αργάρδη τελεί κοντό το σουτ. Αυτό το ριμπάνδο Γεωργούσης. Όπως θα δω το Τσεμπέρι. Ο Βίτας θα δω στον Τσεμπέρι, θα πάρω το τριποντάκι αυτό. Μέσα έξω η μπάλα. Φάουλ που κάνει ο Κυρμίζογλου σωστά πάνω στον Καραμούζα. Καραμούζα τώρα θα κάτσει αντίο σταμάτης για τη Λιμόζ. Βαβιλάς. Βαβιλάς με τον Παπαδόπουλο, έχουν αλλάξει τα σκήνια εκεί πέρα. Ο Κυρμίζογλου πάνω του. Ο Κυρμίζογλου θα κάνει δεύτερο φάουλ. Θα στείλει τον Παπαδόπουλο στις βολές, ο οποίος έχει 0 στις 2. Έξω η πρώτη βολή, συνεχίζει άστοχες βολές ο Παπαδόπουλος. Δύο.
περιμένουμε το συνθήμα μπροστά του. Παλά πάλι στον Σταματόπουλο, θα στροφίσει το ριμπάνο ο Δαβιλάς. 3-3 στην αντεπίθεση της Λιμός. Θα τελειώσει ο Αναστόπουλος στον εμβιασμό. Θα δώσει αέρα 3 πόντων στη Λιμός. Προσπάθησε να τρέξει για το Westings ο Γιώργος με τον Πεζούλα. Δεν βγήκε εμβιασμός. Ο Βίτας θα πάρει το σουτάκι, θα σκοράρει. Το πρώτο του καλά στο μάτς. 11-10, 2-40. Προσποίηση έβγαλε τον ξυλό τον Σταματόπουλο εκτός ισορροπίας και κέρδισε το φάλο βασιβολές. Τώρα βγαίνει ο Τσεμπέρης και μπαίνει ο Κερμίζογλου. Πεζούλας μέχρι μέσα στο χι. Rebound ο Γιωργούσης. Η μπάλα φτάνει στον Πεζούλα. Κάνει τον ελεγχό του, σηκώνεται, ξανασχολεί. Τώρα θέλει να βγάλει έναν διασμό η Λιμός με το Συφνέο που αφήνει την μπάλα με τα αριστερό. Πολύ γρήγορα είναι ενδιασμοί για τη Λιμνός. 13-10, 1-50 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Έχουν έρθει η ιδέα, η πίεση εδώ πέρα δίπλα μου, Παναγία μου. Το μάτς είναι χι. Τι το βλέπω το μάτς. Βίτα Στέλλα αποστάρει πάλι στο Γιώργος. Πάλι για 3, πάλι άστοχος. Ο Συφνιός θα κάνει πάλι το ίδιο, αλλά τώρα θα κλείσει ο Κερμίζογλου που το κατάλαβε. Δεν εκτελεί ο Γιώργος, παρότι είχε χώρο. Κερμίζογλου περνάει, θα κερδίσει φάουλ για πάει στις βολές. Το δείχνω. Άστε και πρώτη βολή. Μηδέν στις δύο. Κακές βολές θα την κερμίζω από λίγο. Μπραντίτσας πέρασε το μάτς, θα στοχίσει. Φαλ, κερδίζει από τον Μπραντίτσα ο Πεζούλας. Και ο Βασιλόπουλος στην πεντάδα της Λιμός. Και ο Σωτηρόπουλος. Αλλά για τις οποίες δεν είπαμε. 90 δευτερόλεπτα, 13-10. Σταθερά μπροστά η Λιμός. Μετά το αρχικό 5-0 των West King. Γιώργος θα πάρει το σκρίν από τον Ζηλό, θα βγάλει τον Κερμίζο, η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Ζηλό. Γυρίζει γρήγορα η μπάλα του West Kings. Ο Γιώργος θα βάλει τον τρίποντο, θα πάρει και το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Δεκατρία όλα. Πάνω. Μπράδι. Βράδυ! Μέσα και η βολή. Έμεσα το τετράποντο. Ο Γιώργος αυτός καλός, ε. Καλός, τυλοκαλός, τυλοκαλός. 13-14, σταμάτησε να απαντήσει, όχι τώρα. Τρέχει ο Βασιλόπουλος, δεν προλαβαίνει. 21 δευτερόλεπτα. Μία επίθεση για τους West Kings. 4 ομαδικά για 2 ομάδες, δεν έχουμε να δούμε φάουλ. Οποιοδήποτε φάουλ δεν κρατάει πολλές. Παρά λίγο να γίνει το λάθος, ο Κερμίζογλου κρατάει όμως παρά την πίεση. Το παιχνίδι της Λιμός θα στοχίσει και θα αφήσει και χρόνο στη Λιμός. Ο Δαβιλάς
Πάρα πολύ ωραία στον Μπραντίτσα, ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία πάσα, 5 δευτερόλεπτα. Βίτας εκτελεί από το κέντρο, παραλίγο να σκοράρει, 15-14 σκορ πρώτης περίοδου. Λοιπόν, όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, 15-14 βραχία κεφάλι για τη Λιμός. Το καλάθι του Μπραντίτσα στα 5 δευτερόλεπτα. Σταμάτησε ο Βασιλόπουλος, ο Βίτας θα σκοράρει, ο Βαβυλάς, ο Μπραντίτσας και ο Σωτηρόπουλος κοντά της Λιμός. Τώρα πέρασε στο μάτς η Γιάτς Βουεστίνης, ο Καραγκούνης, ο Τσεμπέρης, ο Βράτης Πάνε, ο Μαρσαφάς, ο Κίση, Πεζούλας, ο Γεωργούσης και ο Βίτας για Βουεστίνης. Πάουρ που κερδίζει από τον Πεζούλα. Σιδηρόπουλος με χώρο θα πάει δίθετα από το screen, κρατάει την μπάλα, εκτελεί άστοχα όμως, έπεσε πάνω στο βήτα, έπεσε πάνω στο τοίχο. Μπραντίτσα θέλει να τρέξει 4-3. Σωτηρόπουλος αργεί, ανέβηκαν όλοι πλέον τον West Kings. Επίθεση σε τάμινα. Βαβυλάς. Πολύ ωραία περνάει, θα κερδίσει φάουλ. Θα πάει στις βολές. Μιλάς σε δύο κάμερες θα παίζεις. Και πώς θα παίζω. Εντάξει τώρα, αλλά σε γενικά. Όχι γενικά, δεν θα γίνει. Ένα τριμποδάκι που θέλει να βάσει λίγο πιο πάνω από εδώ. Να στεκεί ή να γίνεται όλο μέσα στο μυαλό. Μιλάς μέσα ευρώ τη βολή. Τι σκοστό είναι τώρα. Καλά, πάρε να δει. Τρεγάμε. Μία στις δύο, 16-14. Ακούτε πώς μου συμπεριφέρει το εργοδότης μου, ακούτε. Φάουλ του Σωτηρόπουλου πάνω στο Γεωργούση. Για πρώτη φορά στο μάτς Σαμπάνης στη θέση του Σταμάτη. Κινείται πίσω από τα σκήνω, ο Γεωργούσης εκτελεί άστοχα. Ο Βίτας ζητάει φάουλ. Σωτηρόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο αυτό που προσπάθησε. Μπάλα είναι έξω, κατοχή για West Kings. Ο Αναστόπουλος τώρα, ο Γιώργος θα μπει μέσα στη του Βίτα. Ο Δαβυλάς έξω, ο Συφνέος πάλι μέσα για τη Λιμός. Χωρίς σκόρ η West Kings στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα από το από τη Λιμός είναι πολύ. Τώρα εδώ είμαστε και στο Facebook να έχουμε live, γιατί το μπασκετάκι είναι πολύ μπροστά. Σωτηρόπουλος θα κάνει λάθος. Εδώ βλέπουμε δεύτερο δεκάλεπτο. Λιμός West Kings 16-14. Τι σταθερό χέρι έχω ρε παιδάκι μου. Πολύ καλός έχω γίνει. Μπάλα αυτά στον Πεζούλα. Εσείς δεν το βλέπετε στο Facebook, αλλά εγώ το βλέπω. Φοβερός, Συφνέος μαζεύει την μπάλα. Θα να τρέξει για τη Λιμός. Θα σταματήσει κάπως γύρισαν οι Kings. Να πούμε και στους φίλους στους διαδικτυακούς ότι οι West Kings έχουν έρθει χωρίς τον κύριο Μαρφαντά, ο οποίος είναι σε καραντίνα. Ο Ζηλάς εκτελεί, σκοράρει.
Πρώτο καλάθι για τους West Kings. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκορ είναι 16-17. Τώρα σας δίνουμε μια μικρή γεύση για το τι γίνεται εδώ πέρα. Να σας πείσουμε να έρθετε στο Μενίδη. Είχα όλο καταλάβατε. Ραντίτσα θέλει να απαντήσει. Να τα καταφέρει. Επιθετικό rebound στο Σωτηρόπουλο. Σκοράρι. Πίσω από την κάμερα. Καθώς δεν γίνεται να γίνουν και δύο κάμερες εγώ. Βρίσκεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Βασίλης ο Μπουργαζάς. Στείλτε καρδούλες για Βασίλη Μπουργαζά. Τρελάνε τέτος στην καρδούλα, τρελαίνε για καρδούλες. Είναι πολύ αγαπούλης, γουστάρει καρδούλες. Time out, το αναφέρω, γιατί φύγαμε. Με Βασίλη Μπουργαζά στο κινητό κάμερας. Εγώ... Μεζούλα. Εδώ. Σταματόπουλος, πολύ καλό. Δεινόσαυρος. 3 φάλτο 16. Λοιπόν, Σταματόπουλος βόλες. Το σκορ είναι 18-18 πλέον. Με την εύστοχη βολή του ψηλού. Ο οποίος έχει μία στις δύο σε προηγούμενη του επίσκεψη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 2 στις 2. Προβάδισμα πάλι για τους West Kings, 6-14 για το πρώτο ημίχρονο. Οι λοιμός έχουμε πει είναι στο 4-3, γύρισαν λίγο ασύνα από τον κόσμο, κρίμα είναι, θα σφαγάσω σκοτάδι. Με γιακή μοιρεύτε γίνεται λάθος Λιωάκης. Σωστό, το ακούω. Λοιπόν... Συσμαίος, Σωτηρόπουλος, ο Καραμούσας, ο Σαμπάνης και ο Βραδίτσας πεντάδα της λοιμός. Σαμπάνης έρθει το ρυπάνω σκοράρι, εύκολα. Πεζούλας, ο Γεωργούσης, ο Αναστόπουλος, ο Τσεμπέρης, ο Σαματόπουλος. Για τους West Kings. Την μπάλα στο Γεωργούση. Θέλει να παίξει με το ψηλό. Ο Σαματόπουλος έχει το πλεονέκτημα απέναντι στο Σαμπάνη. Θα αλλάξει το screen. Θα βρει λίγο χώρο ο Γεωργούση. Θα στοχίσει στο τριγούλο στο rebound. Περνάει όποιον βρει μπροστά του. Δεν ήταν όμως καλή η πάση στην Καραμούζα, γύρισαν οι West Kings, 20-19. Φάουλ τώρα χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Την Καραμούζα φάουλ ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος λοιμός θα μπει στη θέση του Σωτηρόπουλου ο Παναγιώτης. Τρίτο ομαδικό για τους West Kings, ο Πεζούλος θα κάτσει από τον Κυρμίζογλου. Πώς το βλέπεις η μάτσα εκδοσή? Υπάρχει η Τερμπαρά. Το βλέπεις εκεί. Συγχνέως. Μια κερδίση φάω. Θα γίνει 20-20 και το παιδί μου ξεκινήσει. Όχι, είναι μπροστά λίγο. Είναι συγχνώ. Άξι πάνω, Ξαντίνη σχολιάζει, Τζέμις Μπλήρες. Μας κοιτάξει ένα χρόνο μετά καλύτερες δύσεις από την μπάσκετ τέχνη. Από την Α2 σίγουρα πάνω. Μπάσκετ λίγο καλά πάει. Έφυγε το φτυγιό, ε! Άστοχος και στους δύο, ο Σαμπάνης. Σαμπάνης δεύτερο επιθετικό rebound. 5 λεπτάκια ακόμα. Σταματόπουλος. Θα πέσει πάνω στο Σταματόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Δύσκολο που θα χαραδώσει το κυβέρα. Πάτσε. Και ο Ρουγούς θα κρατήσει την μπάλα. Μέχρι μέσα με floater αστοχή, Σταματόπουλος δεν μπορεί το rebound. Άλλη μια αστοχή που για τους West Kings, οι οποίοι έχουν πετύχει μόλις 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα 5 λεπτά και κάτι. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πάγκο των West Kings που κάνει μετά μετάδοση απευθείας με το κλείσει στο James Miller. James Miller, έτσι. Αυτό δείχνει το παιχνίδι του James Miller. Που για πρώτη φορά λείπει μετά από 8 χρόνια από αγώνα στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά, ε! Είναι σκύλο! Περαστικά να το πούμε. Φάουλ και κερδίζονται πάνω στον Καραμούζα. Άλλο γίνεται παράλληλη μετάδοση με Κωνσταντίνα Σταυρίλη και βλέπει για
αυτός από τον παγκό. Λοιπόν, time out για τη Λιμός. Με το σκορ να είναι Λιμός μέσα. Με Δαβιλά, Συφνέο, Αναστόπουλο, Καραμούζα και Σαμπάνη. Καραμούζα στις βολές. Πεζουλάς. Πεζούλας, ο Τσεμπέρης, ο Γεωργούσης, ο οποίος δεν έχει βγει λεπτό. Σταμαδόπουλος και ο Βίτας πλέον στο μάτς. Θα κάνω μια αναταράξη. Ήταν στις 2, 20-19 παραμένει. Ζούλας θα στοχίσει αυτό εδώ από την κορυφή. Καραμούζας θέλει να τρέξει. Βαβιλάς σε επίθεση με τον Αναστόπουλο, ο οποίος φωνάζει στο Συφνέο. Πατήθεται από το σκριν, μπάλα στο Βαβιλά, δεν εκτελεί. Ωραία κίνηση, ο Σαμπάνης μόνο στα 6 μέτρα, σκοράρει. Έχουμε καλάθι μετά από 2 λεπτά. Δεύτερο σερί καλάθι για το Σαμπάνη και τη Λιμός. 22-19 στο συν 3. Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε νωρίτερα η Λιμός. Ο Βίτας θα πάρει το τριβούδι για το πλάι. Έρμπολη μπάλα όμως θα προσγειωθεί στα χέρια του Σταματόπουλου. Βίτας σκοράρει εύκολα. 22-21. Πρέπει να σου πω, Βασίλη μου, ότι πριν το μάτς δεν μου μίλησε κανείς από το δεν ξέρω, δεν με γουστάρουν μάλλον. Πρόστιμο. 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 Κάνουμε λάθος τον Βασίλη. Πρόστιμο είναι μια έκφραση που μίλησε κάτι άλλο πριν, αλλά... Ναι, εντάξει, εμείς θα ρίξουμε σχεδόν πρόστιμο στο Βασίλη. Λοιπόν, άλλο ένα time out. 22-21. Σκορ 2-40 βγαίνεται από το μίχρο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε πάλι. Χωρίς αλλαγές. Ομάδες. Παναστόπουλος θα πάρει το σύνδεδο στον Καραμούζα. Ο Συρνιός, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Λιμός μέχρι στιγμής. Δεν θα πάρει το σύνδεδο, θα βγάλει έξω το Δαβιλά, θα εκτελέσει αυτούς για δύο. Ωραία ρίδες, ο Σαμπάνης τρίτο επιθετικό ριμπάν που παίρνει αυτή που μπήκε. Δαβιλάς. Σαμπάνης προσποιείται, θα βγάλει στο Συφνέο, μυρίζει την μπάλα, λάθος για τη Λιμός, ο Συφνέος έπρεπε να εκτελέσει, βγήκε η άμυνα για τους West Kings, ευκαιρία να προσπεράσουν, 2 λεπτά και ακόμα ο Γεωργούς έχει την μπάλα, Σταματόπουλος θα βγει από το σκρίν του Βίτα να πάρει την μπάλα, δεν θα την κάνει αυτός. Τώρα θα φτάσει η μπάλα στο ψηλό, θα χρειαστεί με παράβαση 3 δευτερολέπτων. Λάθος για τους West Kings. Δεύτερο σερί μετά τα βήματα του Πεζούλα. Σταμάτη θα μπει στη θέση του Σαμπάνη, ο οποίος έχει άλλο παιχνίδι. Πολύ καλή δουλειά Σαμπάνη και θέση της πρώτης τριάς. Το Σαμπάνη είναι σαμπάνη, λείπεις πολύ. Πού είναι σιγά. Μέτς και δεν θα γίνει, θα γίνει κάποια σύνδεση. Μέτς και θα γίνει κάποια σύνδεση. Σταμάτης. Στόχος, ο Οργούς μαζεύει, θέλει να τρέξει ο Τσεμπέρης. Έχει μόνο το Σταματόπουλο μας μπροστά και τους παίχτες Λιμός. Τώρα ένα μηδέν ο Βίτας δίπλα του. Αυτά στερα μπάλα, πέσουν δύο πάνω στον Σταματόπουλο, Αναστόπουλος και Σταμάτης. Ο Οργούς με δύο χέρια ψωμένα μπροστά του, αστοχή για τρεις, Σταματόπουλος στο rebound. Και μπροστά οι West Kings με 1 και 8 και 6 σερί πόντους από τον Σταματόπουλο, ο οποίος σκοράρει από το 17 της ομάδας του και κάνει το 22-23. 55 δευτερόλεπτα. Δαβιλάς παντώντας γραμμή, εκτελεί άστοχα. Σταματόπουλος στο εύκολο rebound. Ο Γιώργος σαν ένα κατέβασμα, τώρα ο Βίτας θα κερδίσει το φάουλ. Ο Κωνσταντίνος Σταυρούλης μόλις ήρθε. Σταυρούλης εδώ μας μιλάει και μπαίνει τώρα στο γήπεδο να παίξει το δεύτερο ημίχρονο.
Green θα εξελέσει για δύο. Έστοχος. Ο Γεωργούσης έχει 9 πόντους. Σταματόπουλος και 7. Ο Γεωργούσης πρώτος σκόρερ του αγώνα. Γενικά ωραία γέμιση του Αναστόπουλου. Άστοχη όμως. 19 δευτερόλεπτα όλα για τους West Kings. 22-25. Πεζούλας με την μπάλα στα χέρια. Περνάει το σταμάτι, θα βρει το Σταματόπουλο. Θα σκοράρει ο Φινός. 8-0 το σέρι των West Kings για το 22-27 που θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο, 22 Λιμός, 27 West Kings. Λοιπόν, 7-13 το σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 13-13 στο πρώτο. Τελεί για 3 σωστά μάτς άστοχος. Σαμπάνης στα μάτς Δαβιλάς, ο Καραμούζας και ο Αναστόπουλος για τη Λιμός. Σταυρούλης, ο Πεζούλας, Βίτας, Γεωργούσης και Σταματόπουλος για τους West Kings. 22-27 το σκορ. Με ένα 8-0 που έτρεξαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι West Kings, με τον υποφαινόμενο πρωταγωνιστή, ο οποίος φέρει και τους 6 από τους 8 πόντους. Τώρα δεν το βάζω, περίμενε. Πώς είναι τώρα, πώς θα το γράψουμε. Θα το κάνουμε τα κεντράκια, τις μαλακίες και τα αρχίδια. Λοιπόν, δύο βολές για το ψηλό, 22-27. Θα χάσει την πρώτη, μπήκε κρύο. Έρχονται οι αμυσαλμένοι μαρπαντά να... Τι είναι, να μας πιέζει. Γιατί χαμός. Μας πιέζει. Θέλει οπωσδήποτε να δει live ο Μαρφαντάς. 0-2, 22-27. Δεν σκοράρουν για να δει τα γαλάδια ο Μαρφαντάς. Λοιπόν, ξεκίνησαμε εδώ και το live στο Facebook. Μαρφαντάς συντονίσου. Προς τα... Φάλλο παιχνίδας πάνω στον Αναστόπουλο. Λοιπόν, Μαρφαντά, που τι έχει γίνει. Έχουμε ήδη σχεδόν ένα λεπτό. Δεν έχει πει καλάθι, το σκόρ είναι 22-27 υπέρ της ομάδας σου. Και πεντάδα που έχει πει να μπει είναι ο Πεζούλας, ο Σταματόπουλος, ο Σταυρούλης, ο Βίτας και ο Γεωργούσης. Καλώς σωστά. Εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο, μου στέλνεις και μου λες. Θα πω στα παιδιά να αλλάξει. Σταυρούλης θα κερδίσει το φάρο του Σταμάτη, δεύτερο ομαδικό για τη Λιμός. Ένα έχουν οι West Kings. Κυρισμός κάμερας έχουμε πει έτσι ότι είναι ο Καρδίνης ο Μπουργαζά. Καλησπέρα στο γκρουπ. Έτσι. Γεια σου Δημήτρη. Καρδίνης για τον Μπουργαζά. Καρδίνης για τον Μπουργαζά. Πεζούλα σε κελί για τρεις άστοχα μαζί του. Αναστόπουλος και να τρέχει Λιμός. Έχει μείνει ο Σταματόπουλος πίσω. Δεν με το πήζε ένα θέμα. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε Δημήτρη, εντάξει, καλά είναι. Θα τη φάει εδώ. Λοιπόν, όλα καλά, θα συνεχίσουμε. Κατοχή για Λιμός, 22-27, 8,5 λεπτάκια για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, πήγαμε μπροστά. Θα δειλάς, να το χερτζάω του Σταματόπουλου, φτάσει πολλά. Σαμπάνη θα κλέψει ο Σταυρούλης, θα ολοκληρώσει ο Γεωργούσης. Σταυρούλης το οποίος ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γεωργούσης για τρεις από την κορυφή, σκοράρει. Πρώτο καλάθι του δεύτερου ημίχρονου, 22-30. Τους 8 η διαφορά, μεγαλύτερη στον αγώνα. Για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Ωραία προσπάθεια, αριστερό λέει από άστρο τον Αναστόπουλο. Έτσι μπορεί πάνω τον Καραμούζα, σκοράρει. Πίεση ψηλά φωνάζει ο Μπατίστας. Δεν το είδαμε σε αυτήν την φάση. Σταυρούλης θα κερδίσει
ζητήσει άλλο ένα φάουλ από τον Καραμούζα. Το τρίτο ομαδικό σε 2,5 λεπτά τον... της Λιμός. Ανέβη και ο Ρυθμός με το Κωστέκη. Βασίλη, έχουμε να δεις ότι θα πάμε πάλι κράξη γιατί η μπάλα πρέπει να είναι στο κάδρο. Πρέπει να βγαίνεις λίγο μπάλα. Όλοι και όλοι. Όλοι να είσαι μέσα. Εντάξει. Θα βρούσουν Βαβορά, Γεωργούσης. Πάει προς τα μέσα, εκτελεί άστοχα. Μάγρινο ριμπάν Σταματόπουλος. Στον Βίτα με το δεξί φλόγκρα στοχή. Στα μάτς κρατάει. Πάλα αυτά, φτάσει τον άνθρωπο. Ζητάει δύο για να δώσουν το σκρίν. Σαμπάνης και Σταμάτης θα πάνε. Θα πάρει τα μάτς του σκρίν. Σαμπάνης μόνος του από την κορυφή. Αυτό είναι ο Μολόν, εκτελεί άστοχα. Παράγει ο Ναπαλιέδιος, δεύτερο σερί, την κορυφή την Καραμούζα. Έχει όλο το χώρο ο Αναστόπουλος να εκτελέσει για τρεις. Θα το κάνει άστοχα όμως. Έχει το rebound και κοιτάει για τον Περιφύλλα. Διονύση μου ήρθα εδώ γιατί τα παιδιά τρέμουν τα χέρια τους. Α, μπράβο, για να δείτε λίγο σαν άνθρωποι, γιατί εμείς είμαστε λίγο με το, με το Parkinson. Καραγκούν στη θέση του Σταματόπουλου. Καραγκούν πάνω στο Σταμάτη. Ήδη 3,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εύκολο. Έτοιμο καλάθι στον Καραγκούνι. Θα στοχίσουμε φάουλ. Έτσι. Έχει δώσει αέρα λες. Ταχύτητα. Ταχύτητα η οποία έλειπε. Δύο βολές. Α, ναι. Σίγουρα. Αναλαμβάνουμε ότι η Δημήτρη Φαρφαρός λείπει μετά από 8 χρόνια πρώτη φορά από το γήπεδο από τους Κίνγκς. Θα πρέπει να γραφτεί αυτό. Μπορώ να γυρίσω και γράψω το κομμάτι. Καλή ανάρρωση στη Λίδρη. Μέσα η δεύτερη βολή. Να πούμε ότι έχω ήδη συνεδριαστεί. Θα έχουμε μετά διαδικτυακή συνέντευξη με Μαρφαντά. Ναι. Θα μιλάμε με βίντεο κλίση, θα τραβάω εγώ με το κινητό του. Τέλος πάντων, θα τα πούμε, θα είναι ωραίο. Το μέλλον. Δείχνει τον δρόμο. Έτσι. Δείχνει τον δρόμο. Το μπασκετάκι του δρόμου. Θέλει να φτιάξει τον δρόμο. Ωραίο μαρκάρι. Ωραίο μαρκάρι. Τα δύο εκτάρια. Θα μιλάς και ο Γιώργος. Το τον Καραγκούνι στο Σταυρούλι. Θα λέω ένα τρέξιμο. Πεζούλας για τρεις χώρες να το σκεφτεί. Θα στοχίσει. Εάν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάμαι, ο Πεζούλας έχει μόνο ένα τρίποντο στο μάτς. Εύστοχο. Πολλές για τον Δαβιλιά, το φάουλ. Θα δούμε ποιος, ο Γεωργούσης. Δύο βολές ο Δαβιλιάς. Από το κρεβάτι θα μας μιλήσει ο Μίτρης. Αρκεί να είσαι κατάλληλα ενδεδειμένος. Μέσα από την πολύ καβιλά. Δεν έχω να βγει στο μπαλκόνι γιατί θα κοιμάται με τρεις μέσα. Σταμάτα να γλύφεις τη διοργάνωση. Λέει, εννοείται ο Μαγκονάκης. Στο Διονύση. Μέσα για αυτή. Ο Μαγκονάκης ο MVP το Sun City Sports. MVP. Έβαλε 21 για να φτάσουμε στους 50. Αυτό το γεμάτο ρόστερ. Ναι. Κατεβαίνει 15 και βάζει 21 πόντους αυτός. Θα κρατήσει ο Καραγκούνης παρά την πίστη Σαμπάνη. Δεν βγήκε ο μοιρασμός εδώ για τη Λιμός. Θα κερδίσει φάλτρα τον Σταμάτη ο Βίτας. Ζητάει διαθλητικό. Δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο. Ωστόσο είναι βολές για τον Βίτα. Καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά της Λιμός. Thank you.
παράπονα εκατέρωθεν σε κάθε άμυνα για τις δύο ομάδες. Το οποίο δείχνει βέβαια πάθος για νίκη, έτσι. Πώς. Έτσι. Μου απαντάει σαν το Ζήκο πέρα ο Γκαζός. Πώς. 26-31. Άστο και πρώτη βολή από το Β' μέσα η δεύτερη. 5-5 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 5 λεπτά. Μέσα στο τρόπο του Μπραντίτσας, έξω ο Αναστόπουλος και Σταμάτης. Ήρθε η ώρα του Μπραντί. Έλα Πέτρο! Κάνει φάλο στο Σιδηρόπουλο. Εννοείται ότι δεν συμφωνεί με τα απόψη των διαιτητών. Λίγη τσίπα για να λέει ο Μαρτονάκης αν έχουμε. Εννοείται ότι δεν έχουμε. Ο Συφνέος θα μπει στη θέση του Δαβιλά. Ο Συφνέος είναι η απάντηση νομίζω στην ταχύτητα του Σταυρούλη. Καθώς ήταν ο μόνος που έτρεξε για την Λιμόν. Θα κρατήσει με δυσκολία την μπάλα. Μπραντίτσας, θα σταματήσει η προσπάθειά του Συφνέως. Πρόσθεσε με ανάσες. Θα πρέπει να κελέσει ο Λιμός, θα το κάνει ο Καραμούδας. Άστοχα, ο Πεζούλας έχει όλο rebound. Περνάει το κέντρο, σταματάει την στο Σταυρούλη. 26-32, 4 και 10 ορίστε. Πες ένα σχόλιο και ο Ρίγος Σαλαμπιντονάκη. Τετράποντο, θα κάνει το 26-35. Time out. Καλή γρήγορα γρήγορα ο Πατίστας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, 26-35. Τώρα η κακοπροέρετα σχόλια, γύρω από την Μαντρίνη, η κακοπροέρετα σχόλια, εντάξει. Λίγο ο Μαρμαντάς και λέει ότι είναι καλύτερη West Kings, τροπή. Καλύτσα. Έχουμε το Σωτηρόπουλο. Σταματάει η προσπάθεια στον Τρόπλο, Σαμπάνης. Πολύ καλή άμυνα των West Kings. Ο Μπραντίτσας θα περάσει, θα σκοράρει με το φλότερο από το πλάι. Καλάθι για την Λιμός. 28-35. Εύκολα όμως ο Καραγκούνης εκεί πέρα έσπασε η άμυνα. 28-37, δεν είχαν βρει τίποτα. Ανισορροπία αμυντική. Και έχει μείνει ο Γρυβιώτης με τα χέρια στο κομμένα. Το Τυρόπουλο θα βρει πολύ ώρα τον Καραμούζα. Ήρθε ο Σταυρούλης από πίσω τον ενόχλησε. Φάουλ ο Καραγκούνης δύο φορές για τον Καραμούζα. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό και για τους West Kings. Από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ είναι βολές. Ένα. Γεράσω λίγο τσέφα του. Άκη μου δεν παίζουν μόνοι τους. Από τον πάγκο όπως το είπαμε. Όταν είναι μετάδοση και ενημέρωση. Νομίζω ότι έχει σταματήσει όταν είναι μετάδοση από τον πάγκο γιατί βλέπει από εδώ. Από εδώ και μιλάει από το άλλο. 0 στις 2 για τη Λιμός. Πεζούλα θέλει να δώσει ψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Το δεύτερο του τρίποντο στο μάτς είναι αυτό που θα κάνει το συν 12, 28-40. Οι West Kings θέτουν τις βάσεις για νίκη απέναντι στη Λιμός. Θέλει να γίνει το κλέψιμο. Συχνέως θέλει να ξεκλειδώσει την επίθεση της ομάδας του. Θα στοχίσει και αυτός. Μου, πιο ευέλικτο το σύστημα των West Kings χωρίς το ψηλό. Ήρθε ο τεχνικός του κομμικός. Έτσι. Γεωργός τώρα θα στοχίσει 2 και 22. Τιμώντας την πρώτη απουσία του Μαρφαντά από την... από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Βασίλη. Έπρεπε να του το δείξουμε κάπως. Έπρεπε κάπως. Διοργούσης. Δεύτερο σερία στο τρίποντο. Ο Βίτας θα διορθώσει. Είναι ένα δίλεπτο τώρα που πάνε πάνω στο στο συν 10-30-40 να πούμε. Σταυρούλης βλέπει τον χρόνο. Θα λήξει η επίθεση των West Kings. Φωνάξανε, αστάρι.
Έχασε λίγο τον έλεγχο, βγήκε άλλη μια άμυνα για τη Λιμόζ. Ο Κερμίζο γνωστές του Πεζούλα, Σταματόπουλος στη θέση του Καραγκούνη. Για τους Βεστίνους ο Βασιλόπουλος μπαίνει στη θέση του Σαμπάνη, ο οποίος δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Από το Σταυρούλι στα ίσια Ραντίτσας για τρεις από την κορυφή. Ούτε τώρα για τη Λιμόζ δεν έχουν σκοράρει τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Βασικά δεν έχουν σκοράρει τρίποντο στο μάτς ακόμα. Ο Βίτας θα δει τον Κυρμίζο που θα φτάσει μπάλα πάρα πολύ ωραίο. Σταματόπουλο θα αστοχίσει με τρεις Βασιλόπουλου. Η κατοχή θα παραμείνει στο σκήνι. Ο Βασιλόπουλος παραδέχεται. Φέρει πλέι από τον παίκτη της Λιμόζ. 14 ευθερόλεπτα πάλι για τους West King. Ο Τσεμπέρης δεν έχει παίξει ακόμα. Γεωργούσης εκτελεί. Πάλι εύστοχος. Δεκαεφτά πόντους ο Γεωργούσης. Πρώτος σκόρερ των West King και της αναμέτρησης γενικά. Πολύ ωραία γίνηση του Βασιλόπουλου, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Μου λέγανε όταν ήμουν μικρός αυτό το up and under. Δεν καταλάβαινα, τώρα το κατάλαβα. Αυτό είναι το up and under. 45 δευτερόλεπτα. Κυρία για άμεσο τρίποντο με τον Βασιλόπουλο. Δεν θα το βάλει ο Καραμούσας όμως, θα πάρει το θετικό rebound. Τετράποντο για τη Λιμόζ. Στο αυτό διαφορά, παρά λίγο να γίνει και όλα το κλειστό με τον Σωτηρόπουλο. Σταυρούλης θα επαναφέρει. Στον Κυρμίζο λόγουν 3 ευθερόντα πέρα στο κέντρο. Καλησία στον Βίτα η μπάλα. Πολύ ωραία γίνηση του Γεωργούση, πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ ωραίο. Βγάζουν γούστα οι Βοσκίνς. Συθνέως δεν θα πάει στα πόδια μου τον Κυρμίζος. Θα πέσει πάνω σε τρεις. Βραντίτσας μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Δεύτερο σερί καλάθι και φάουλ για τη Λιμόζ. 7 δευτερόλεπτα απομένουν. 36-44. Διονύσουμε έτσι, έστω σφυρίζει και την χρόνια. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν καταλάβω. Άστοχος όμως. Ράντιτσας Σταυρούλης. Έχει όλο τον χώρο μπροστά του. Δεν περίμενε ότι θα ανοίξει άμυνα του Λιμόζ. Θα αστοχίσει. 36-44 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά η West Kings. Λυκό είναι. Λοιπόν, ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Τσεμπέρης, Γεωργούς, Σταματόπουλος, Βίτας και Σταυρούλης. Για την έκτη σερή νίκη των West Kings. Ο Μπραντίτσας, ο Σωτηρόπουλος, ο Βασιλόπουλος, ο Παπαδόπουλος και με το 7 Αγαπηλάς. Καλά ο Σταματόπουλος για το συν 10 πάλι των West Kings 36-36. Τιμημός για την ανατροπή. Αγαπηλάς μέχρι μέσα σκοράρει εύκολο καλάθι. Σταυρούλης από την ώρα που χέρει στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει βγει. Να παίξει και αυτό. Να παίξει ένα ημίχρονο. Θα πληρώσει, ναι, δεν έκανε. Άστοχος ο Βίτας. Την πίεση του Παπαδόπουλου. Ο Βίτας θέλει να τρέξει την ομάδα. Γυρίσανε το σώσο, δεν υπάρχει συνδυασμός. Το ζητώ μπροστά του, θέλει να παίξει τα πόδια. Ο Βασιλόπουλος θα δίνει τον Πολόν, θα αστοχίσει. Θα βρει μαζί του εύκολο rebound. Δεν βιάζεται τώρα West Kings. Στο σύν 8. Αποστάρει και ο Σταύρου στο Δαβιλά. Σταματόπουλος για 2. Σκοράρει για τα 6 μέτρα.
38-48. Σταθερό στους 10 η West Kings. Κατάλαβε την άμυνα και την πάσα συγγνώμη. Θα κάνουμε και μετά live ή όχι? Όχι, ε. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Μπουρούδες, Milwaukee Sucks μετά. Να δούμε. Για κάτι ένα καλό. Milwaukee Sucks, Μπουρούδες. Μπουρούδες, Milwaukee Sucks. Δεν τα δίνει μια τι. Να μοιράζει την ασύ στα στραγάλια. Για όχι. Ραβινά στην εκνοή του χρόνου σκοράρει. Καλά, πήγε. Έτσι. Δύο σερί καλάθια Δαβιλάς. Απαντάει στα δύο σερί καλάθια του Σταματόπουλου. 40-48. 8 λεπτάκια ακόμα. Ο Γιώργος θα περάσει το screen. Θα κάνει το λάθος. Ακολούθησε ο Μπραντίτσας γίνει του Βίτα και έκλεψε. Φάουλ ο Βίτας πάνω στο Μπραντίτσα. Αχρίαστο θα λέγαει εκεί πέρα. Φάουλ ο Βίτα. Αλλαγή θα μπει ο Αναστόπουλος. West Kings. Ιστορίας, by far. Το σταθερό χέρι του μπασκετάκι, βασικά όχι του μπασκετάκι, γενικά όλων. Τα λύνουμε για αυτά σιγά σιγά, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Αλφάβηση. Έρχεται λέει μετάδοση όλων των παιδιών σιγά σιγά. Θα ενημερώσουμε το κόσμο. Ναι, να ξέρεις, βέβαια, βέβαια. Μπασκετάκι, up. 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 Αυτά είναι, ορίστε. Έρχεται φωτογράφηση των πάντων, παιχτών. Για κάνε λίγο περιγραφή, Βασίλη, μας ακούτε την προφάση. Δεν θα κάνεις περιγραφή. Έτω, πολλά. Κάτω, και κλέψε μου να μιλάς. Με την πόχια του Βασίλου που φέρνει, έτσι. Μιλάς και δεν τρώνεις. Πολύ ωραία, πάσα τουρκά, λάθη από το Βασιλόπουλο. Ασίστ ο Δαβιλάς. Και φάουλ. Να δούμε μπάσκετ το μοντέλος, πάμε. 44-48. Ο Μαρβαντάς πρέπει να έχει ανεβάσει πίεση. Μία βολή θα έχει ο Βασιλόπουλος μετά το time out. Όλες έχουν ιστορία τους. Μέσα και η βολή. 7-0 σερί για τη Λιμός. 45-48. Στις 3 πλέον διαφορά. Εζούλας. Έτσι. Πάνε σήμερα να αγοράσω το ρίτρο. Εντάξει. Τρία φόλο πράγματι. Πεζούλας, Αναστόπουλος, Γεωργούσης. Ο Γεωργούσης δεν πρέπει να έχει κάτι καθόλου. Σταματόπουλος και Σταυρούλης. Για τους Γεωργούς, Λιάνσο και Γεωργούση. Ευκαιρία μέχρι και να ισοφαρίσει η Λιμός. Εάν πετύχει το πρώτο θέμα, θα πρέπει να πετύχει. Εδώ είναι, νάτος, την παίρνει. Να είναι σαν βαθιά το βράδυ, επιδετικό, μόνος του, για τρεις. Μέσα, ισοπαλία. 10-0 σερία από την Ευρωπαϊκή. 48 όλα, 6 και 42. Για να δούμε. Μεγαλύτερη διαφορά στους 12 έφτασε για τους West Kings. Σύγχυσε ο Σταματόπουλος και ο Γεωργούσης. Ο Δαβιλάς πήρε μπρος. Θα κρατήσει την μπάλα Σταυρούλης. Πρέπει να εκτελέσει. Δεύτερη φορά που θα μείνει η μπάλα στα χέρια του. Δεν εκτελείται ως χρόνου. Κοίταξε, δεν τον ενημέρωσε κανείς. Πολύ αργά φωνάξε να τον πάγκο σουτ. Έξι και 18. Ένα ομαδικό για τη Λιμός, δύο για τους West Kings. Σωτηρόπουλος, Δαβιλάς, ο Παπαδόπουλος, ο Μπραντίτσας και ο Βασιλόπουλος. Σωτηρόπουλος μέχρι μέσα, θα σκοράρει προβάδισμα για τη Λιμός. Διευρύνει το σερί σε 8-0. Ευκαιρία να το κάνει σε... Συγγνώμη, λάθος. Θα έχω χάσει εγώ την μπάλα, δεν ξέρω τι λέω. 12-0. Ευκαιρία να το κάνει και 13-0. Ο Βίτας θα μπει γρήγορα στην πεντάδα των West Kings. Δεν να πιάσανε τόπο τα ευκαιρία τα παλιά. Ναι, τα καλά. Τα καλά, πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι, ναι, ναι.
σας έχει πολύ χρόνο, έτσι. Πάρα πολύ χρόνο, 6 λεπτά. Ωραία μου, να χαίρεσαι την Αγγέλα, τον Αγγέλα, τον Αγγέλα, τον Αγγέλα, τον Αγγέλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Δεν είναι ο μεγάλος Αλέξανδρος εδώ δίπλα, είναι ο μεγάλος μεγάλος συγκέντρης. Δεν με ξέρουν ακόμα, δεν με ξέρουν. Όταν πάω στην ΟΠΑ όμως και κάνουμε τα δέστα, με μάθετε. Πεζουλά. Ορίστε. Σοπαλία. Όχι, δεν σοπαλία, δεν έβαλε τη βολή πριν ο... 50-51. Δεν θα πατήσω τα φιλάς. Παλές με τα φιερία. Πάμε να κρατήσει ο Παπαδόπουλο. Νέα επίθεση για τη Λιμόν. Κρατήσει σας, περνάει τους πάντες. Σκοράρει. Τα 2-51, 5 και 13. Εγώ θα πήγαινα σε πεζούλα πάλι. Επίθεση. Σταυρούλη, για να δούμε. Όχι. Όχι. Βρήκε χώρο Σταυρούλης, καλά έκανε εκτέλεση, άστοχα όμως. Παπαδόπουλος με ζήτα. Ωραία μάχη αυτή από το ξεκίνημα. Εκτελέσει εκτός της ορατίας ο Παπαδόπουλος. Έχει καλά μισή μάχη. Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία το καρό μας. Γιωργούσης για δύο. Θα μείνει στις 17 πόντους. Ο Παπαδόπουλος μάζεψε. Τα φιλάς νομίζω είναι που παίξει στην κλειδί για την Λιμόν στο 4ο δεκάλεπτο. Μπορεί τώρα να μπει και κάποιος να βλέπει το παιχνίδι, πρέπει να ξέρει. Τα αγαπημένη του κίνηση και καλάθι. Κοιτάει Πάολο Σταυρούλης, έχουμε time out πάλι. Δεν γίνεται να μην έχουμε σύνδεση τώρα με Μαρφαντά. Μπαίνουν οι δύο ομάδες. Γεωργούς Σταυρούλης Πεζούλας, Σταματόπουλος και Βίτας για τους West Kings. Τα μήνυμα να πηγαίνουν. Και τα συστήματα. Τα στέλνει σε GIF. Σταυρούλης πάει μέχρι μέσα μόνος του. Νήματα που δεν δόθηκαν. Σταματόπουλος απέναντι σε 3. Θα κερδίσει φάουλ. Το πάνω το κάνει ο Δαβιλάς. Αστάκι. Κάνε ότι δεν ακούει. Έξω φαινομένος εγώ στους Σταυρούλους. Κάνε ότι δεν ακούει. Πριν δεν μας έλεγε για μπασκετάκι μπετ. Ναι. Τώρα περπατάει. Και κάνε ότι δεν ακούει. Άστο και πρώτη βολή. Τώρα έχουμε πει πεντάδα Λιμός. Βραντίτσας Δαβιλάς, Σωτηρόπουλος, Βασιλόπουλος, Παπαδόπουλος. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει με τον Πατίστα. Η ομάδα που κάνει την ανατροπή. Το χέρι μου είναι πανέτοιμο στο πάνε. Άστοχη και η δεύτερη βολή του Σταματόπουλου. Ο Βίτας πάλεψε για το rebound. Και σταθερότατο όπως βλέπεις. Σταθερό χέρι μιλάμε τώρα, εντάξει. Αλφάβη. Και κάνει 40 λεπτά μετάδοση, δεν είναι τώρα ότι έχει έτσι. Ο Βίτας θα περάσει, πολύ έχει να πήγε να κερδίσει την κατοχή. Το έχασε ο Γεωργούσης με πεζούλα. Γεωργούσης θα εκτελέσει από τις 45 μοίρες. Άστοχα, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Και εκεί πέρα ο Βραντίτσας θα πετύχει το πιο εύκολο καλάθι της βραδιάς. 3 και 10 για το τέλος. 56-51 μπροστά η Λιμός. Τρέχει σερί 12-18-3, 18-3 το σερί. Το 38-48 έχει γίνει 56-51. Βεζούλας, πολύ καλή άμυνα του Σωτηρόπουλου, θα κεράσει όμως την μπάλα στην κατοχή του Βεζούλας. Από τον Σταματόπουλο, λάθος, ο Παπαδόπουλος κλέβει. Ψυχραιμία συστήνει ο Βραντίτσας. Ο Βραντίτσας θα πάρει την μπάλα, ο Σταματόπουλος θα ακολουθεί παντού. Βραντίτσας μέχρι μέσα, έχουμε επιτέλου το φάλ να κερδίσει ο Βίτας. Στήθηκε σωστά εκεί έξω από το ημικύκλιο. Τέταρτο φάουλ του Μπραντίτσα. Θα μπει τώρα ο Αναστόπουλος και ο Συχναίος για τη Λιμόζ.
Αλλαγές Ανάσου για Μπραντίτσα και Σωτηρόπουλο. 2,5 λεπτάκια ακόμα στο συν 5 Λοιμός. Πόσο βλέπεις, θα πανέλθουν οι Westkings. Τώρα μειώνουμε και έχουμε πασχολούμε. Κύριε Συνέδη, 2,5 λεπτά. Πεζούλα, για τρεις μέσα. Πεζούλα, θα έλεγα, κρατάει την ομάδα. 50-54, δεύτερο σερί τρίποντα από Πεζούλα. 2-10. Πιστεύω ότι ο Παρμαντάς εξήγησε το παιχνίδι το παιχνίδι με αυτό το τρίποντο. Όχι, τον έχει δίπλα και βλέπουν μαζί μας βασικά. Δεν παίζει κανένα παιχνίδι. Στο Δαβιλάς εδώ, Χαματόπουλος εύκολο το rebound. Γιώργος κρατάει, έχει μπροστά το Συφνέο. Θα πάρει το screen, θα εκτελέσει για 3 μέσα. 2 σερί τρίποντα του West Kings. 103 δευτερόλεπτα ακόμα. 56-57 μπροστά οι West Kings. Για κάτι λίγο έτσι να δούμε μια δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, τι βλέπετε, είστε σε 8 άτομα. 1-34. 56-57. Βασιλόπουλος θέλει να προστάρει. Βοήθεια στην άμυνα του Γεωργούση. Λέψουμε τους West Kings. Πεζούλας. Καλά τη βήτα, το έκανε πολύ συγκεκριμένο. Σταματόπουλος γυρίζει. Θα βγει άμυνα του Παπαδόπουλου. Από Σταυρούλη. Ο Βαβιλάς στην εξέλιξη. Θα σκοράει το τρίποντο. 4 ομαδικά και οι δύο πλέον. 1 λεπτό ακόμα. Βραχία κεφαλή. West Kings 56-57. Πάτε να σπούν αντί εσένα τέτοιες. Μουστάρω, μ' αρέσει. Μουστάρω μια παραδάση. Αργήσω εδώ να πάω στο σπίτι μου. Άλλη μια ρούλη. Τα ρούλη. Περίσκε έτσι. Ο Πίτας δεν θα εκτελέσει στα Ιστεφανία μου. Θα κρατήσει την μπάλα 44 δευτερόλεπτα. 56-57. 10 δευτερόλεπτα για τους Βοσκίνγκ. Σταυρούλης. Θα πάρει δεξί διάδρομο. Δευτερόλεπτα θα γράψω 56-59, 8-0 τρέχουν. Και τώρα μένει ο Μπραντίτσας, ο Δαβιλάς, ο Παπαδόπουλος, ο Αναστόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Ο Μπραντίτσας επανέρχεται. Εσύ να το βάλεις, εσύ να το βάλεις. Συμφωνεί ο Μπραντίτσας θα το βάλει λοιπόν για να ξέρουμε. Γεωργούσης Σταυρούλης, ο Βίτας, ο Πεζούλας και ο Σταματόπουλος για τους προσκύνους. Πάμε. Πάμε. Αναστόπουλος του Δαβιλά. Μπραντίτσας στην άκρη, ακροβολισμένος. Βασιλόπουλος, ο Μπραντίτσας θα πάρει το σούτ, θα αστοχίσει ο Παπαδόπουλος το επιθετικό rebound. Θα αστοχίσει αλλά θα πάρει τις δύο βολές. Μεγάλο επιθετικό rebound ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι. 23 δευτερόλεπτα. Είδες πως είναι για μένα. Και ο Μπράδι το παιδί σου. Το βγήκε. Μεγάλο κομμάτι. Άστιχη πρώτη βολή. Αστοχία συνοδεύεται και από τα απαραίτητα γαλλικά από τον Παπαδόπουλο. 0 στις 2. Δυσκολικό ριμπάντο ο ίδιος. Τάσης αυτοκτονίας από τους West Kings, ο Βασιλόπουλος θα κοπεί τώρα κανονικά ο Σταματόπουλος, ο Γεωργούς στην μπάλα. Πρέπει να κάνει φάρτα, θα κάνει ο Δαβιλάς, θα τον στείλει στις βολές. Η αστοχία τώρα στο τέλος της Λοιμός, φαίνεται ότι τη στοιχίζει την νίκη σε ένα μάτς, σε ένα δεκάλεπτο μάλλον που τα έκαναν όλα σωστά για 9 λεπτά. Μέσα η πρώτη βολή. 14 δευτερόλεπτα, 56-60. 9-0 το σέρι των Westkings. Εκεί θα μείνει. Θα τρέξει ο
Αναστόπουλος με υποψία βήματων. Στο πλάι ο Δαβιλάς δεν θα εκτελέσει. Πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει φάουλ, θα πάει στις βολές. 5,2. 5-4. Βάζει τη μία και πετάς για τη δεύτερη. Βάζει και τους δύο γρήγορο φάουλ. Σταυρούλης ζητάει time out εάν και εφόσον βάλει τη δεύτερη βολή ο Δαβιλάς. Έτσι βάζει και τις δύο τώρα, το έχει φτάσει. Και τώρα έχει Σταματόπουλο μέσα, έχει Βίτα, έχει Σταυρούλη. Και μία ώρα. Καταδικασμένοι στην αστοχία τους. Εντάξει, την μπάλα. Κοίτα, να κάσουμε καμιά μπάλα με τις μπαλακίες. 56-60 νίκη οι West Kings με φοβερό 10-0 στα τελευταία 2 λεπτά. Ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Μπορεί, μπορεί. Δεν μπορεί και να. Μπορεί και να και τα λέγαμε.